Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, βράδιασε και ήρθε η ώρα για το τελευταίο γεύμα, παιδιά. Λοιπόν, καλή μου όρεξη. Το τελευταίο μου γεύμα είναι ψαράκι της αρεσκίας σας, όποιο θέλετε λιπαρό να είναι. Εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι και ψαράς, πάω, βγάζω ειδικά αυτό το μήνα, έχει τσιπούρες, και τρώω τις τσιπούρες μου. Οπότε, καλή μου όρεξη. 200 γραμμάρια με 250 είναι ωραία να φάτε. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Σαλατίζα, αρκετή, σπανάκι και μπρόκολο. Έχω βάλει και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο επάνω στο ψαράκι με λεμονάκι μπόλικο. Είναι πεντανόστιμη, είναι αλανιάρα. Παιδιά, είμαστε ό,τι τρώμε. Πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε και να τον σεβόμαστε. Κάνοντας ένα διατροφικό πλάνο βάσει των δραστηριοτήτων μας και βάσει του ύψους, την ηλικία που έχουμε. Έτσι, δεν πρέπει να είμαστε υπέρβαροι, δεν πρέπει να έχουμε περιττά λύπη, γιατί αυτά μειώνουν το προσδόκιμο ζωής. Και καλό είναι να περπατάμε ή να διαλέξουμε ένα αερόβιο, όποιο επιθυμεί ο καθένας και του αρέσει, αρκεί να μπορεί να το κάνει σε καθημερινή βάση 50 με 60 λεπτά, μεταξύ 60 και 70% η ένταση, η παλμή της καρδιάς, δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω, αλλά ούτε και κάτω, 60 με 70. Κάτω από 60 είναι περίπατος. Πάνω από 70 δεν κάνει. Δεν είναι. Με το 60-70% την ένταση στοχεύουμε στο σπλαχνικό λίπος, το οποίο είναι και το πιο επικίνδυνο, το οποίο μας πιέζει τα ιστορικά μας όργανα που έχουμε. Πρέπει να είναι μηδενικό, δηλαδή, όσο γίνεται χαμηλό. Οπότε πρέπει συνέχεια να κάνουμε για να το μπορέσουμε να το διώξουμε, να το εξαφανίσουμε. Φυσικά, με σωστή διατροφή και όταν είμαστε σε φάση να χάσουμε, πάντα να είμαστε σε θερμικό έλλειμμα. Εγώ αυτή την περίοδο θέλω να βάλω γύρω στα 2 κιλά, 3 το πολύ. Ήδη έχω βάλει 1,5 κιλό, οπότε κοντά είμαι. Εγώ έχω αυτό το σύστημα, βάζω κανένα μήνα 2 κιλά, max 2,5, άντε 3 το πολύ. Μετά κάνω πάλι ένα κόψιμο, μόλις το λώσουν δηλαδή η κοιλιακή μου, ξανακάνω ένα κόψιμο, μια εβδομάδα, δύο ανάλογα και ούτω καθεξής. Έτσι κάνω και θα φτάσω στον επιθυμητό μυϊκό όγκο που θέλω, δηλαδή τη μυϊκή μάζα θέλω. Η μυϊκή μάζα πάντα φαίνεται με μια λιπομέτρηση, έτσι, να δείτε σε ποια ποσοστά είναι το σώμα σας, τι ποσοστό μυϊκής μάζας, άλυπης μάζας έχετε και τι ποσοστό λίπους έχετε, ανάλογα. Οπότε κάθε 2 μήνες, 3 μπορείτε να κάνετε, φτηνή είναι, σε ένα γυμναστήριο μια απλή λιπομέτρηση, η οποία είναι στο περίπου, δεν είναι ακριβώς, έτσι. Η πιο ακριβής είναι η DEXA, η οποία στοιχίζει 35 με 40 ευρώ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι τύπου σαν αξιονική, κανένα δεκάλεπτο χρειάζεται, οπότε εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το... Μπορείτε να το κάνετε μια φορά μόνο για να δείτε, αν θέλετε να δείτε πόσο ακριβώς είστε όταν πετύχετε το στόχο σας. Δεν γίνεται κάθε μήνα, δύο να πηγαίνετε να το κάνετε, ενώ μέσα σε 3 μήνες, 4, άμα πάτε κάνετε μια φορά, ας πούμε, θα δώσετε μόνο ένα 10 ευρώ και θα είστε καλυμμένοι να δείτε, να συμβαδίζετε και να δείτε αν ανεβαίνετε ή χάνετε, τι στόχους έχετε. Είναι όπως η ζυγαριά. Όταν ζυγιζόμαστε στο σπίτι, ξέρω εγώ, είμαστε 80 κιλά. Άμα πάμε σε άλλη ζυγαριά, κάπου αλλού μπορεί να μας βγάλει 81 ή 82 ή να μας βγάλει 79. Έτσι. Όταν όμως ζυγιζόμαστε συνέχεια σε μία ζυγαριά, ακόμα και να μην είμαστε 80, δηλαδή να είμαστε 79 ή 81, πάλι φαίνεται η άνοδος ή η κάθοδος
του στόχου μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζω βοηθώντας τον εαυτό μου να βοηθάω και κάποιους από εσάς που επιθυμείτε και θέλω και να προσπαθήσω να σας μεταπίσω, να σας σμπρώξω, να σηκωθείτε από τις τηλεοράσεις, από τα καφενεία και να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ένα τρόπο ζωής με σωστή διατροφή, με καθημερινό αερόβιο και με γυμναστική, με αντιστάσεις. Τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, 1,5 ώρα είναι αρκετό. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας.